φέτος θα έχουμε μια πολύ καλή χρονιά, όπως έχω πει. Οι προκρατήσεις ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικές. Φαίνεται ότι θα πλησιάσουμε και ίσως οριακά ξεπεράσουμε το 19 από πλευράς εισπράξεων. Όμως δεν θα πρέπει να δίνουμε τόση λεπτομέρεια στις δηλώσεις. Δηλαδή δεν θα πρέπει να μιλάμε μόνο γι' αυτό. Θα πρέπει να λέμε και κάτι άλλο. Ότι αν δεν διαχυθεί ο τουρισμός μας σε χώρο και χρόνο, δεν θα μπορέσει το μοντέλο που είχαμε μέχρι πρόσφατα, αν θέλετε, και 2-3 χρόνια πριν, αν θέλετε, να συνεχίσει να έχει την ίδια δυναμική. Δεν θα είναι βιώσιμο, δηλαδή. Κρούμε, λοιπόν, τον κόδωνα, όχι του κινδύνου, αλλά της εναλλακτικής σκέψης για τον ελληνικό τουρισμό, που συνδέεται με αυτό που σας είπα. Πολύ καλά κρατάει ο ελληνικός τουρισμός, είναι ανθεκτικός, το απέδειξε και στις μεγάλες κρίσεις και σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, που εδώ δουλέψαμε πολύ σκληρά για να κρατήσουμε την Ελλάδα πολύ ψηλά και σαν πολύ ελκυστικό και ασφαλή προορισμό, αλλά θα πρέπει παράλληλα να συζητάμε στο τραπέζι και για αυτήν την νέα πραγματικότητα. Ποια είναι? Είναι αυτό που σας είπα. Στο χώρο και στο χρόνο διασπορά του τουριστικού μας προϊόντος. Μεγάλα ξενοδοχεία γίνονται σε όλη τη χώρα, εξαιρετικής ποιότητας, λουξ αν θέλετε υπηρεσίες, λιγότερο, αλλά πρέπει να δώσουμε όμως και σημασία στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στα μπουτίκ hotel, στα θεματικά hotel, στα καταλήματα που μπορούν να προσφέρουν ένα άλλο είδους τουρισμό, πιο γαλήνιο, πιο ήρεμο, κοντά στη φύση, κοντά στις δραστηριότητες, κοντά στην ελληνική παράδοση και στη γαστρονομία. Άρα λοιπόν βάζουμε στο τραπέζι και λέμε ότι ναι, ο ελληνικός τουρισμός και φέτος θα πάει καλά, πρώτο αθώς να μην συμβεί κάτι που τα απευχόμεθα, που δεν μπορούμε να ορίσουμε ως άνθρωποι αυτή τη στιγμή, αλλά θα πάει πάρα πολύ καλά. Υπάρχει ήδη τάση και από πέρυσι επιμήκυση της τουριστικής περιόδου. Σημαντικό αυτό, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και φυσικά πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το φαινόμενο των εργαζομένων και της έλλειψης εργαζομένων. Να βρούμε τις αιτίες που τις γνωρίζουμε λίγο πολύ, να θεραπεύσουμε τις αιτίες αυτές, ούτως ώστε και οι εργαζόμενοι μας στον τουρισμό να νιώσουν ότι είναι ελκυστικός, είναι ελκυστική η απασχόληση στον τουρισμό και από πλευράς μισθολογίου και από πλευράς διαβίωσης του χώρου και από πλευράς αντικειμένου, αν θέλετε. Που αυτό οφείλω να πω και στις τομές που έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται και στην τουριστική εκπαίδευση, αρχίζει να διαφαίνεται ότι σε κάθε επίπεδο εκπαιδευτικό θα πρέπει να υπάρχει μια εξειδίκευση και μια, αν θέλετε, εκπαίδευση διαρκείας και στους καινούς χρόνους, για να μπορέσει πάντα ο εργαζόμενός μας να μπορεί να είναι επαρκής σε κάθε νέα εξέλιξη και σε κάθε μορφή που θα έρχεται σαν τάση, αν θέλετε. Εκτιμάτε... Το λεγόμενο reskilling, που θα πρέπει πραγματικά να το δούμε σε όλα τα επίπεδα και τις βαθμίδες τις επαγγελματικές. Εκτιμάτε ότι η βασικότερη αιτία, που ενδεχομένως να ήταν το μισθολογικό, έχει αυληθεί κάπως το πρόβλημα, προκειμένου οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να βρουν προσωπικό και να καταφέρουν να λειτουργήσουν τη φετινή σεζόν? Λοιπόν, επειδή πρέπει να είμαστε σωστοί και δίκαιοι, η μεγαλύτερη μερίδα των επιχειρηματιών μας στον κόσμο, στον χώρο του τουρισμού, είναι πολύ σωστοί επιχειρηματίες, επαγγελματίες, εργοδότες και με σωστές αμοιβές και με σωστή διαβίωση. Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι, αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε η ίδια πραγματικότητα. Αυτό το κομμάτι πρέπει να εξαλειφθεί. Χρειάζεται λοιπόν η καινούρια, η ενανοημένη συλλογική σύμβαση, βεβαίως, η οποία είναι υποχρεωτική και καθολική, θα βοηθήσει πολύ σε αυτό. Όπως επίσης θα βοηθήσει, όπως σας είπα και πριν, να ξαναγίνει ελκυστικό και να νιώθει περήφανος ο Έλληνας που εργάζεται στον τουρισμό. Και όχι να είναι λίγο πολύ σαν καταναγκαστικά έργα που το καλοκαίρι δεν έχει τι άλλο να κάνει και πρέπει να πάει να δουλέψει για να πάρει κάποια χρήματα αναγκαστικά ή για το Ταμείο Ανεργίας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα απασχόλησης στον τουρισμό. Mm-hmm. Αλλά με εξειδίκευση, με σωστούς όρους και προϋποθέσεις που οφείλουμε να τις έχουμε υπόψη μας και να μπορέσουμε να τις αποκτήσουμε. Γιατί τα πράγματα, ξέρετε, τρέχουν ραγδαία πια. Ο κόσμος ταξιδεύει πάρα πολύ. Και σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει παγκόσμιες, θα ταξιδεύει όλο και περισσότερο παρόλες τις αντίξωες συνθήκες. Παγκοσμίως. Mm-hmm. Παρόλες τις κρίσεις. Είναι θέμα, δεν είναι πολυτέλεια ο τουρισμός. Πέρα από αυτό το κομμάτι που οι πολύ υψηλού επίπεδου οικονομικού ταξιδεύουν τους δικούς τους λόγους και φυσικά θα το κάνουν, αλλά είναι και μια ανάγκη μεγάλη του ανθρώπου που όλο και περισσότερο θέλει
να έχετε σε επαφή με άλλους πολιτισμούς, να βρεις και εκτός από τη θάλασσα και τον ήλιο που για μας είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο, να έχει και μια ψυχική, πνευματική επαφή με τον τόπο. Και η Ελλάδα είναι από τους πρώτους, μέσα στους πρώτους 10 παγκοσμίους προορισμούς στη λίστα των επιλογών τους. Δεν πρέπει με τίποτα να τους διαψεύδουμε, γι' αυτό εμείς εργαζόμαστε, ώστε η επιτυχία που έχουμε κατακτήσει σε αυτό το επίπεδο να παραμείνει και να διορθώνονται και όποια λάθη ή θέματα υπάρχουν. Να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι δηλαδή. Βεβαίως, ακολουθώντας τη στρατηγική αυτού του μοντέλου. Mm-hmm. Βιώσιμος αηφόρος τουρισμός, και μάλιστα θα βάλω και τη λέξη πολιτιστικός αηφόρος πολιτισμός. Μπορεί η Ελλάδα να είναι πραγματικά το παγκόσμιο κέντρο πολιτισμού και αηφόρου τουρισμού. Θέλει δουλειά, θέλει συλλογικότητα στη δουλειά αυτή, θέλει να αφορά σε όλη την Ελλάδα, όπως είπαμε, με διαφοροποιημένα προϊόντα σε όλο το χρόνο, όσο μπορούμε περισσότερους μήνες, και θέλει βεβαίως τη σύζευξη αυτή του πρωτογενούς τομέα με τον τομέα του τουρισμού, του πολιτισμού, των τοπικών προϊόντων, των εφαρμοσμένων τεχνών. Τείνουμε να ξεχάσουμε ότι έχουμε λαϊκές τέχνες. Τα νέα μας παιδιά δεν ασχολούνται με αυτό. Δυστυχώς. Πώς θα τα κάνουμε ελκυστικά όταν στο εξωτερικό βλέπεις ότι πολλά νέα παιδιά σπουδάζουν, γιατί έχουν και άλλο επίπεδο εκπαίδευσης, εκμάθησης των εφαρμοσμένων τεχνών της κάθε χώρας. Πόσο μάλλον η Ελλάδα που έχει απέραντο θησαυρό άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Από την υφαντουργία μέχρι την κεραμική, μέχρι τη γαστρονομία της, μέχρι τα παραμύθια της ιστορίας της, τους θρύλους της, ό,τι αφορά στην ιστορία μας και στην παράδοσή μας. Αυτά ζητάει ο νέος του επισκέπτης μας. Και που έχει διαμορφωθεί και μετά τον COVID. Μια άλλη επαφή με τον τόπο, και διαφαίνεται όλο και περισσότερο, πιστέψτε με. Και το βλέπω ευτυχώς και εξαιρετικούς ανθρώπους του τουρισμού, όπως η κυρία Μαμιδάκη που διάβασα τη συνέντευξή της. Το αναφέρω αυτό γιατί μου έκανε εντύπωση η συνέντευξή της, πολύ θετική, όπου έχει ξενοδοχεία τα οποία ακολουθούν τις βιώσιμες πρακτικές και συνεχώς αναβαθμίζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πολύ καλό παράδειγμα και για πολλούς άλλους που το κάνουν βέβαια, αλλά θέλουμε όλο και περισσότερους. Ακριβώς, ακριβώς. Και η δική σας, το δικό σας κομμάτι, μιλάω για την ευρύτερη όλη περιοχή της Ανατολικής Θράκης, Μακεδονίας, κάθε γωνιά σας είναι πραγματικά και ένας θησαυρός που ακόμη δεν έχει αποκαλυφθεί στο εύρος που θα μπορούσε. Και να στηρίξει και έτσι και πολύ τη δική σας τοπική οικονομία.